Στην αγωνιστική δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την τρίτη ανάβαση της χρονιάς στην Κρήτη, την 8η ΙΚΕΒΕ ανάβαση βραχασίου που διοργάνωσε ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου. Στην κορυφαία κατηγορία αυτή των 2.000 και άνω κυβικών, ο Γιώργος Αναπολιωτάκης με το Ford Fiesta R5 πέτυχε τη δεύτερη φετινή του νίκη στο πρωτάθλημα, προετοιμαζόμενος για το Ράλι Παλάδιο το Δεκέμβριο. Ο πρωταθλητής Ράλι Ασφάλτου τα τελευταία χρόνια κέρδισε και στην κλάση Α8. Ο Γιώργος Περουλάκης προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό, με τη δεύτερη θέση όμως στην κατηγορία αλλά και στην Α8 παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ένας αγώνας όμορφος για εμάς, κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα χωρίς προβλήματα και νομίζω ότι έχουμε φτιάξει το αυτοκίνητό μας καλά εν ώψη του επόμενου πανελληνίου αγώνα, το οποίο είναι το Ράλι Παλάδιο που θα συμμετάσχουμε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήρθαν και μας είδαν. Επίσης τους μηχανικούς μου που μου προετοίμασαν ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο για άλλη μια φορά και όλους τους ανθρώπους, τους διοργανωτές καθώς επίσης και τους χορηγούς επικοινωνίας. Είχαμε σήμερα ένα πολύ ωραίο αγώνα, μας έκανε ο καιρός τη χάρη και δεν έβρεξε. Έχουν στρώσει με καινούργια άσφαλτο την ειδική διαδρομή και ήταν φανταστική από θέμα πρόσφυσης. Έχουμε να ξαναγίνει ο αγώνας και να μετρήσει και στο Πανελλήνιο αν γίνεται, γιατί είναι μια πολύ ωραία ειδική. Στην κατηγορία 1600 έως 2000 κυβικά, ο Τίτος Τιτάκης με Citroën DS3 R3T Max ήταν ταχύτερος και άφησε πίσω του τους Δημήτρη Φραντζεσκάκη και Κωνσταντίνο Πετράκη. Ο Τιτάκης ήταν ο πιο γρήγορος στην Α7 και ο Φραντζεσκάκης ο νικητής της κλάσης Ε11. Πρώτη ανάβαση για μένα βραχασίου. Λίγο δύσκολη, αλλά τα καταφέραμε. Εντάξει, όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΟΚ Κρήτης για τους αγώνες που μας κάνει και περνάμε κι εμείς καλά. Και το σέρβις μου, τον Πετρούση τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τον Κωστή, τον Μάνο, όλους αυτούς. Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη έγινε στην κατηγορία 1400 έως 1600 κυβικά. Μπορεί τελικός νικητής να αναδείχθηκε ο Γιάννης Καφετζάκης με πεζό 106 S16, ωστόσο η διαφορά του από τον δεύτερο Γιάννη Δαμιανάκη ήταν μόλις μισό δευτερόλεπτο. Αρκετά κοντά τους τερμάτισε και ο τρίτος Σταύρος Ζεϊμπεκάκης. Στις κλάσεις στην Α6 ο Γιάννης Καφετζάκης ήταν ο νικητής, αφήνοντας πίσω του τους Δημήτρη Δαμιανάκη και Μιχάλη Πολιά. Στην Ε10 οι Δαμιανάκη, Ζεϊμπεκάκης και Κοροβέζους ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Στην Ι2 πρότευσε ο Βαγγέλης Παρθενιάδης με Citroën Saxo VTS, αφήνοντας πίσω του τους Μανώλης και Πεντζάκη και Λευτέρη Ζερβάκη. Πρώτος στην Α6 στην κλάση μου, πρώτος και στα έως 1600 κυβικά. Και στο σύνολο σήμερα κάναμε τρίτο χρόνο γενικής, τερματίσαμε. Ένας πολύ ωραίος αγώνας, άψογη διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ το σέρβις μου, το Φώτη το Μαραγκάκι και τα παιδιά όλα, την ομάδα μας. Στα 1400 κυβικά ο Γιώργος Ιωαννίδης ήταν ανίκητος με το Citroën Ax, καθώς ήταν ταχύτερος με τον Μιχάλη Πουλάκη να τερματίζει μπροστά από τους Μάνο Παπαδούλη και Μιχάλη Μπανταλάκη. Ο Πουλάκης ήταν ο νικητής της Α5 με τους Παπαδούλη και Μπανταλάκη να τον ακολουθούν. Πάρα πολλά έχω χάσει το λογαριασμό πόσα βραχάσια έχω τρέξει. Πάρα πολύ καλή η οργάνωση, ευχαριστούμε. Ωραίος αγώνας, πάρα πολλοί θεατές. Διασκεδάσαμε, περάσαμε ωραία, ερχόμαστε και του χρόνου με το καλό. Στα ατμοσφαιρικά της Φόρμουλα Σαλούν, ο Νίκος Ορφανάκης δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με το Mazda NC, αφήνοντας πίσω του τους Γιώργο Φραντζεσκάκη και Γιώργο Δελύμπαση. Στη θεαματική Φόρμουλα Σαλούν Turbo είχαμε ενδιαφέρουσα μάχη. Αν και ο Εμμανουήλ Μόρτου ήταν ταχύτερος στο πρώτο ανέβασμα, ο Κυριάκος Παπαργυρίου με BMW Ε30 Drift αντεπιτέθηκε στη συνέχεια, ανατρέποντας την εις βάρος του κατάσταση. Περάσαμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Η διοργάνωση ήταν καταπληκτική. Ο δρόμος είχε πάρα πολύ καλή πρόσφυση. Και γενικότερα να ευχαριστώ τον ΑΟΚ Κρήτης για αυτήν την υπέροχη διοργάνωση, υπέροχο διήμερο. Και θα προσπαθήσουμε τη νέα χρονιά να είμαστε δυναμικότεροι.